Κυρία Πατριανάκου, χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου φέρνετε να ξαναέρθω σε επαφή με τους αγαπημένους μου Λάκωνες. Έχει μεγάλη σημασία, όπως θα αντιλαμβάνεστε, κυρία Πατριανάκου, οι συμπολίτες τέτοιες ώρες να επικοινωνούν, να ακούν ανθρώπους που εμπιστεύονται, που παραδέχονται, που γνωρίζουν. Να είστε σίγουροι ότι σας ακούνε και με μεγάλη προσοχή. Η αγάπη για όλους τους συμπολίτες μας είναι τόσο μεγάλη που είμαι κι εγώ όπως και εκείνη σε καραντίνα και η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή μέσα από εσάς για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, σας προσκαλέσαμε λοιπόν όχι μόνο με την ιδιότητα της πολιτικού αλλά της συμπολίτης σας που γνωρίζει πολύ καλά και την ιδιοσυγκρασία των Λακώνων και θέλω το πρώτο μου ερώτημα μας πείτε αν μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη και αδυσόπιτη δοκιμασία μπορεί να πηγάζει αισιοδοξία και ελπίδα. Πάντα μετά από πολύ μεγάλα πλήγματα, αυτό που κερδίζει είναι η ζωή, η αισιοδοξία, η ελπίδα και η μάχη για την επόμενη μέρα. Όμως τώρα δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Είμαστε πριν την κορύφωση του πλήγματος που έχει υποστεί η παγκόσμια κοινωνία, η ανθρωπότητα. Στη χώρα μας τα κρούσματα ακολουθούν ανωδική πορεία. Χθες παρουσιάστηκε τριπλασιασμός των νέων κρουσμάτων. Όλοι εκτιμούν ότι εισερχόμαστε πλέον στην κρίσιμη φάση. Εκεί δηλαδή που θα φανεί εάν η εξέλιξη των κρουσμάτων θα βάλει σε δοκιμασία τις αντοχές του συστήματος υγείας. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή όλοι πειθαρχούμε στις οδηγίες της πολιτείας, στις συστάσεις των ειδικών, και ελπίζουμε ο χρόνος που κερδίθηκε να προέχει προετοιμάσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει περάσει 10 πολύ δύσκολα χρόνια, και όλοι ελπίζουμε ότι είμαστε πιο κοντά στην έβρεση εκείνου του μείγματος φαρμάκων που θα μπορέσει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στο να εξέλθουν οι ασθενείς από το πλήγμα της επιδημίας. Κατά συνέπεια, αυτή την ώρα δίνουμε μάχη για τη ζωή. Δίνουμε μάχη για να προστατεύσουμε αυτούς που πλήττονται. Δίνουμε μάχη για να προστατεύσουμε την τρίτη ηλικία που κυρίως δείχνει ότι είναι το μεγάλο θύμα αυτής της επιδημίας, χωρίς βεβαίως να εξαιρούνται ότι δεν ασθενούν και οι νεότεροι, όπως επίσης και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μάχη που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αλλά πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους. Και είναι υποχρέωσή μας κανένας να μην χαλαρώνει, είναι υποχρέωσή μας όλοι να τους προστατεύσουμε. Μάλιστα. Ήθελα να μου πείτε, σε μια φάση που η ενημέρωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο των πολιτών, αλλά όπως είπατε και εσείς και η αξιοποίηση του χρόνου, η προετοιμασία, πώς κρίνετε εσείς με την εμπειρία που έχετε και τη γνώση, την αντίδραση του κράτους, της πολιτείας, της κυβέρνησης και μετά θα σας ρωτήσω και για την κοινωνία. Καταρχήν θα σας πω ότι η βασική μου αρχή είναι ότι την ώρα της μάχης δεν κάνεις ποτέ κριτική, συντάσσεσαι και συμπαρατάσσεσαι με την κυβέρνησή σου, με τα μέτρα και την πολιτεία. Όμως, και επίσης χωρίς να θέλω να αποφύγω οποιαδήποτε απάντηση, να σας πω ότι παρακολουθώ από την αρχή της κρίσης, από την εποχή που ακόμα η επιδημία ήταν στην Κίνα, παρακολουθώ τις στατιστικές. Παρακολουθώ τα νούμερα. Η Ελλάδα έχει πετύχει κάτι το οποίο το χρειαζόταν απόλυτα. Να καθυστερήσει την αρχική φάση εξέλιξης, εξάπλωσης της επιδημίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσα από το χρόνο που κερδίθηκε μπόρεσε να προετοιμαστεί καλύτερα όσο μπορούσε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσπάθησε βεβαίως να περιορίσει και το φαινόμενο εξάπλωσης της επιδημίας. Και να σας πω ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το περιορίσουμε. Είναι κάτι που έχει αποδειχθεί πάλι με τις διεθνείς στατιστικές ότι μπορεί να επιτευχθεί. Αν ενδιαφέρει αυτό, με βάση τους πίνακες που κυκλοφορούν, ένας ασθενής ή φορέας, εάν ακολουθήσει την ζωή που έκανε πριν την επιδημία, μπορεί να διασπείρει τον ιό σε 400 άτομα. Ένας ασθενής φορέας, αν μειώσει τις δραστηριότητες του κατά 25% μέσα στο μήνα το διασπείρει σε 15. Και αν περιορίσει κατά 75% τη δραστηριότητά του,
το διασπείρει σε 2,5 άτομα μέσα σε 30 μέρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι κάνει ο καθένας από εμάς. Άρα μπορούμε να περιορίσουμε την επιδημία, μπορούμε να την εξολοθρέψουμε, βέβαια με τεράστιο κόστος για την οικονομία και για αυτό που φαίνεται να έρχεται όταν θα τελειώσει, το οποίο δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Ναι. Η Κίνα 3 μήνες είναι σε καραντίνα. Πολύ σημαντικά τα στατιστικά που μας δώσατε. Εγώ να πω την αλήθεια δεν τα έχω ξανακούσει, γιατί είναι και πιστικά. Ήθελα, κυρία Πατρινάκου, να μου πείτε... Σκεφτείτε, ένας άνθρωπος σε 30 μέρες μπορεί, ένας ασθενής ή φορέας, δηλαδή κάποιος που έχει πληγή από τον ιό, αλλά δεν το γνωρίζει, γιατί υπάρχουν ασυμπτωματικοί πολίτες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μπορεί να το διασπείρει σε 400 άτομα αν συνεχίσει τη ζωή που έκανε. Είναι τρομερό νούμερο. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε στην Ιταλία, ίσως. Για να έχουμε τα νούμερα αυτά. Έτσι φαίνεται, αλλά συνέβη το ίδιο και στην Γαλλία. Η Ισπανία είναι δεδομένο ότι βρίσκεται στην ίδια σχεδόν μοίρα με την Ιταλία. Και η Γερμανία δείχνει πάλι κάτι αντίστοιχο. Μόνο που η Γερμανία όλοι ομολογούν ότι έχει το πιο δυνατό σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έχει περισσότερα μέσα. Αναφερθήκατε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο βρίσκεται σε συμπληγάδες αυτή την περίοδο. Ήθελα το μήνυμά σας προς τους ανθρώπους που μας ακούνε και δίνουν τη μάχη εκεί. Είναι οι ήρωες. Είναι αυτοί που ξέρουν ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι αυτοί που ξέρουν ότι μπορούν, ότι θα πληγούν πρώτοι. Είναι αυτοί που ξέρουν ότι μεταφέρουν τον κίνδυνο στις οικογένειές τους και στα σπίτια τους. Είναι αυτοί που ξέρουν ότι έχουν ελάχιστα μέσα να αντιμετωπίσουν. Μέχρι πρότινος στα νοσοκομεία αιχμής δεν είχαν τις μάσκες υψηλής προστασίας, δεν είχαν τις στολές υψηλής προστασίας. Είναι οι άνθρωποι που έμειναν εκεί και θα δώσουν την μάχη της επόμενης μέρας για όλους μας. Από την πρώτη γραμμή, γνωρίζοντας και τους κινδύνους και γνωρίζοντας όμως και το τι προσφέρουν στην ανθρωπότητα. Νομίζω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει όλη την επόμενη μέρα να αποδώσουμε την τιμή που τους χρειάζεται. Σήμερα όμως κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε το έργο και το ρόλο τους. Ακολουθούμε τις οδηγίες, είπαμε, της κυβέρνησης, της πολιτείας και τις συστάσεις των ειδικών. Και να σας πω και κάτι, αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής, γιατί επικεφαλής της ομάδας των ειδικών στη χώρα μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από καταξιωμένος επιστήμονας, είναι ένας καλός οικογενειάρχης, είναι ένας άνθρωπος με σεμνότητα και τρομερή ανθρωπιά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στην Εκκλησία, με τρομερή πίστη. Αισθάνομαι ασφαλής ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δώσει τη μάχη και να τη δώσει με αποτελεσματικότητα. Και θέλω να πω ότι συμπαρατασσόμαστε όλοι δίπλα και γύρω σε αυτόν, στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό και ακούμε τις συστάσεις τους. Ο Σωτήρης Τσιόδρας, γιατί τον λέμε πλέον έτσι, όχι κύριο, με το απλό του όνομα, είναι ο άνθρωπος που είναι αλήθεια, έχει ενισχύσει τη γόμωση της ελληνικής αντοχής. Και μιας και αναφερθήκατε, κυρία Πατρινάκου, στην πίστη και στο θρησκευτικό συνέστημα, πιστεύετε ότι απειλήθηκε ή απειλείται το θρησκευτικό ορθόδοξο φρόνημα των Ελλήνων? Όχι, όχι. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα βγει ακόμη πιο ενισχυμένο. Όχι, όχι, δεν αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι ότι το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο στρατηγός της νίκης, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει ότι γίνονται ό,τι πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους από αυτήν την επιδημία για την ελληνική κοινωνία, είναι ένας άνθρωπος που χθες Κυριακή έψελνε μόνος του στην εκκλησία. Όχι, αισθάνομαι ότι αυτό ήταν το πιο δυνατό μήνυμα που μπορούσε να εκπέμψει. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας. Όπως είπε και ο Πατριάρχης, οι πιστοί κινδυνεύουν. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να βγούμε όλοι ζωντανοί την επόμενη μέρα. Και να πω ότι όλα, εμένα με συγκλώνησε αυτό που είπε ο κύριος Τσιόδρας χθες. Ο θάνατος δεν θα έχει την τελευταία λέξη. Πολύ δυνατό. Θα νικήσει η ζωή, όπως πάντα. Με αυτό λοιπόν, κύριε Πατριανάκου, θέλω να κλείσουμε δίνοντας το μήνυμά σας στους λάκωνες συμπολίτες όπου γης που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, διότι είναι άνθρωποι απλοί, άνθρωποι της καθημερινότητας που καλούνται να δώσουν έναν αγώνα, να μπουν σε νόμους, σε κανονισμούς, σε περιορισμούς και θέλουν να ακούσουν από ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύονται και παραδέχονται
ένα λόγο κατανοητό. Αν ήθελα ένα πράγμα, μία φράση με δύο λέξεις να πω, είναι κρατήστε γερά. Την επόμενη μέρα θα ξαναβρεθούμε όλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, πρέπει να είμαστε ζωντανοί. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι η μάχη γίνεται για να ξαναβρεθούμε όλοι στις πλατείες μας, στα χωριά μας, στα καφενεία μας, η Λακωνία μας και οι Λάκωνες απανταχού της γης είναι πολίτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ιδεολογικά, είναι πειθαρχημένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν, φροντίζουν τον διπλανό τους, έχουν ανθρωπιά. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού όλοι μας θα το ξεπεράσουμε. Πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύσκολα. Η οικονομία της χώρας, μέσα από αυτή την ιστορία υφίσταται τρομακτικό πλήγμα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα καραντίνας, προκαλεί ύφεση 0,6%. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το κρατήσει 3-4 μήνες, θα μιλάμε πια για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υποχώρησης του ΑΕΠ. Θα υποστεί πλήγμα ο τουρισμός μας και σε ένα νομό όπως είναι ο δικός μας, που οι αγρότες πριν την επιδημία είχαν τεράστιο θέμα με την πώληση των αγροτικών τους προϊόντων, καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν θα βγούμε από όλο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε όλοι οπλισμένοι με τρομερή δύναμη για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε τα ερείπια που θα αφήσει η επιδημία στην οικονομία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί όλοι ζωντανοί. Προστατεύουμε τους ανθρώπους μας, προστατεύουμε τρίτη ηλικία. Αν θέλω να κρατήσω κάτι από όλο αυτό, είναι ότι ακόμα και οι κυβερνήσεις, είτε δεξιές είτε αριστερές, που προσπάθησαν για να σώσουν την οικονομία να κρύψουν κάτω από το χαλί το πρόβλημα, στο τέλος κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, αναγκάστηκαν να βάλουν τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και να πάρουν δυστυχώς με υστέρηση μέτρα τα οποία έπληκαν την οικονομία αλλά έσωσαν τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε ότι επειδή ο άνθρωπος είναι δημιουργός των πάντων σε ό,τι αφορά τις χώρες μας, τη ζωή μας, την εξέλιξη, θα πρέπει να πούμε ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από την ατομική ευθύνη αλλά πρέπει να παίρνουν γενναίες πολιτικές, αλλά ούτε και η κυβερνητική πολιτική είναι άλοθη για ανεύθυνους πολίτες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται όλοι μας να συναισθανθούμε ότι στα χέρια μας είναι η ζωή της επόμενης μέρας και όλοι μαζί κρατάμε γερά, δίνουμε τη μάχη και είμαστε οπλισμένοι για τη μάχη της επόμενης μέρας, που δεν ξέρουμε όμως πότε θα είναι, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι μας θέλουμε υπομονή, δύναμη, πειθαρχία, αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Αν είμαστε ζωντανοί θα πολεμήσουμε. Αν δεν είμαστε, έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Πάνω απ' όλο ο άνθρωπος λοιπόν και Λάκωνες, κρατήστε γερά το μήνυμά σας. Κρατήστε γερά. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι, συντεταγμένοι, πειθαρχούμε και θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη της επόμενης μέρας. Και θα ξανασυναντηθούμε στα καρναβάλια μας, στις γιορτές μας, στα πανηγύρια μας, στις πλατείες μας, στα καφενεία μας, σε όλα. Η ζωή είναι μπροστά μας. Αρκεί να την έχουμε. Κυρία Πατριανάκου, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.